Γεια σας κυρίες και κύριοι. Σε αστυνομικό κλείο βρίσκεται από το πρωί το κέντρο της Αθήνας προκειμένου να αποτραπούν σοβαρά επεισόδια με αφορμή την 7η επέτειο από τη δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου. Ωστόσο, ένταση επικράτησε έξω από την Βρετανία του Πανεπιστημίου Αθηνών όταν ομάδα νεαρών πέταξε πέτρες και άλλα αντικείμενα σε αστυνομικούς. Την εικόνα που έχει αυτή τη στιγμή το κέντρο της Αθήνας θα μας δώσει ο συνάδελφος Βαγγέλης Γκούμας. Βαγγέλη. Καλησπέρα, Ράνια. Αυτή τη στιγμή περίπου 400-500 άτομα βρίσκονται μπροστά στα προπύλαια. Έχουν κατέβει μάλιστα και έχουν κλείσει το δρόμο. Υπάρχει μια ηρεμία αυτή τη στιγμή, μια ηρεμία που θα ήταν πολύ καλό να συνεχιστεί μέχρι το τέλος της βραδιάς. Επεισόδια, όπως είπες και εσύ, είχαμε το μεσημέρι στα προπύλαια, όταν μια ομάδα νεαρών ατόμων έσπασε μάρμαρα και τα πέταξε κατά των αστυνομικών, όπως πέταξε και φωτοβολίδες. Οι αστυνομικοί δεν έκαναν καθόλου χρήση δακρυγόνων, απλά προσπάθησαν να τους περιορίσουν στο συγκεκριμένο χώρο. Να θυμίσουμε σε αυτό το σημείο ότι επεισόδια είχαμε και αργά χθες το βράδυ, μετά τις 12 μεσάνυχτα στην περιοχή των Εξαρχείων, όπου τραυματίστηκε ένας Πορτογάλος, ο οποίος είχε την ατυχία να χρησιμοποιήσει τον πλοηγό με το αυτοκίνητό του και αναγκαστικά πέρασε μέσα από τα Εξάρχεια, όπου εκεί δέχτηκε βροχή από πέτρες. Μεταφέρθηκε τραυματισμένος ελαφρά στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Αθηνών και από ό,τι μάθαμε βγήκε και είναι αυτή τη στιγμή καλά στην υγεία του. Πάντως, Βαγγέλη, από ό,τι μας λες τώρα είναι όλα ήρεμα. Να πούμε ότι υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας. Ο σταθμός του μετρό στο Πανεπιστήμιο έχει ήδη κλείσει και στο Σύνταγμα θα κατεβάσει ρολά εάν και εφόσον χρειαστεί. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την ενημέρωση. Πράσινο φως για την υλοποίηση του κρατικού προϋπολογισμού για το 2016 έδωσε η Βουλή με 153 ψήφους των βουλευτών της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Η πενθήμερη συζήτηση ολοκληρώθηκε χθες σε συγκρουσιακό κλίμα μεταξύ των πολιτικών αρχηγών και την ονομαστική ψηφοφορία, η οποία έγινε τα μεσάνυχτα. Τα έσοδα του προϋπολογισμού αποδέχτηκαν 153 βουλευτές, ενώ 145 τα καταψήφισαν. Χωρίς εκπλήξεις και απρόοπτα για την κυβερνητική πλειοψηφία, ψηφίστηκε τα μεσάνυχτα ο κρατικός προϋπολογισμός για το 2016. Κατά τη διάρκεια της πενθήμερης συζήτησης στη Βουλή, κυβέρνηση και αντιπολίτευση διασταύρωσαν τα ψήφι τους, ενώ σφοδρή ήταν η σύγκρουση των πολιτικών αρχηγών. Θα τις υπερασπιστούμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της συντάξης. Και θα τις υπερασπιστούμε και μόνοι μας. Ξέρετε, δεν είναι η πρώτη φορά. Σας θυμίζω, τον τελευταίο χρόνο, σε όλες τις κρίσιμες αναμετρήσεις, μόνοι μας ήμασταν. Όχι μόνοι μας, με τον ελληνικό λαό να μας στηρίζει σε τρεις απανωτές εκλογικές αναμετρήσεις. Τρεις εκλογές χάσατε, μυαλό δεν βάλατε. Ή εγώ ζω σε άλλη χώρα, ή ο Πρωθυπουργός και τα στελέχη της κυβέρνησής του βιώνουν μία εικονική πραγματικότητα. Ο κύριος Τσίπρας αναπαύεται πάνω στο αλαζονικό του συννεφάκι. Μυαλό δεν βάζετε, πάλι κοιμάστε και ξυπνάτε με το σήμερα, πέφτετε, αύριο πέφτετε. Αλλά είναι πολλά τέσσερα χρόνια, είναι πολλά τέσσερα χρόνια, θα κουραστείτε. Αλήθεια κύριε Τσίπρα, δεν έχετε σκίσει ακόμα το μνημόνιο? Γιατί δεν φαίνεται πράξη νομοθετικού περιεχομένου να καταργήσετε το μνημόνιο? Μήπως πρέπει να συνεννοηθείτε με τη φίλη σας την κυρία Αγγέλα? Ξεκινήσατε να αποκαταστήσετε την τιμή, την υπόλοιψη, την αξιοπρέπεια των Ελλήνων και καταλήξατε η ντροπή των Ελλήνων. Θα βγούμε από την κρίση με την κοινωνία όρθια και αν χρειαστεί θα ξανασυγκρουστούμε. Ξέρουμε να το κάνουμε και να πετυχαίνουμε. Είναι τρεις αριθμοί και ένας τζόκερ. Το 25 είναι το ποσοστό που έπεσε το εθνικό εισόδημα στα 5 χρόνια των κυβερνήσεων Πασόκ και Νέα Δημοκρατία. Το 28 είναι η ανεργία. Το 33 είναι το ποσοστό του πληθυσμού που είναι φτώχεια. Ο τζόκερ είναι 50, γιατί είναι υποσυστιαίες μονάδες που έχετε χάσει από τότε που ο δικοματισμός έπαιρνε πάνω από 80%. Οξύτατη ήταν η κριτική και από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, που έκαναν λόγο για έναν ηφαισιακό προϋπολογισμό που δεν πρόκειται να εφαρμοστεί, ενώ το ΠΑΣΟΚ ζήτησε εξεταστική επιτροπή για τις αιτίες που δημιουργήθηκαν. Και η κρίση. Να συμφωνήσουμε όλες οι πτέρυγες της Βουλής για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής με αντικείμενο το πώς δημιουργήθηκε η κρίση. Δεν είναι ώρα για άλλο χαμένο χρόνο με ψεύτικες συνενέσεις, στημένους δήθεν διαλόγους. Το χρήσιμο για την πατρίδα είναι να είμαστε απέναντί σας. Αυτή λοιπόν η κυβέρνηση φέρνει ένα προϋπολογισμό που ουσιαστικά φέρνει τη χώρα στην οδό της σωτηρίας. Εγώ ζήτησα συνένεση, αλλά όχι συνένεση επιφανειακή, υποκριτική. Ένας προϋπολογισμός ο οποίος μοιραία θα πέσει έξω.
Νέα τρομοκρατική ενέργεια, κυρίες και κύριοι, σημειώθηκε αυτή τη φορά στο υπόγειο του Λονδίνου, όπου ένας άνθρωπος μαχαίρωσε τρεις προτού ακινητοποιηθεί από την αστυνομία. Όλη η σκηνή έχει αποτυπωθεί σε βίντεο ντοκουμέντο που τράβηξε περαστικός με το κινητό του. Ο δράστης, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, μαχαιρώνοντας τα θύματα του, φώναζε: «Αυτό είναι για τη Συρία». Η αστυνομία τελικά κατόρθωσε να τον ακινητοποιήσει με χρήση όπλου ηλεκτρικής εκένωσης. Την ώρα του συμβάντος ήταν πολλοί αυτόπτες μάρτυρες στο σταθμό, οι οποίοι κράβγαζαν εναντίον του. Από τους τρεις τραυματίες, ο ένας βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση. Η Βρετανία βρίσκεται σε συναγερμό, καθώς οι αρχές θεωρούν πιθανές επιθέσεις μοναχικών λύκων και συμπαθούντων του Ισλαμικού κράτους. Το Ισλαμικό κράτος εξάλλου ανέλαβε σήμερα το πρωί τη δολοφονία με παγιδευμένο όχημα του κυβερνήτη του Άντεν στην Ιεμένη, στρατηγού Αχμεντ Σαντ. Στην επίθεση που έγινε σε περιοχή που θεωρείται προπύργιο της Αλ-Κάιντα και των τζιχαντιστών, σκοτώθηκαν και οι σωματοφύλακές του. Και εδώ τελείωσε το απογευματινό δελτίο ειδήσεων του Star Channel. Επόμενη προγραμματισμένη ενημερωσή σας στο κεντρικό δελτίο στις 8 παρα 5 με τον Παναγιώτη Στάθη. Κυρίες και κύριοι, καλό και χαρούμενο απόγευμα να έχετε. Γεια σας.